του Παναδόρου, η οποία είχε ευαισθητοποιηθεί για τη διπλωματική της πια, που ο κάθε καλλιτέχνης πρέπει να αναπτύξει ένα project και μια προβληματική, τύπωσε στην οδό Φιλή στα πεζοδρόμια. Επειδή τα πεζοδρόμια αυτά έχουν μια ιστορία και επειδή έφεραν χαράξεις, περνάμε κάθε μέρα από την περπατάμε την πόλη μας, αλλά την κρυμμένη ομορφιά της ή την ιστορία της δεν την γνωρίζουμε, έτσι. Οπότε, μέσα από ένα project που είχαμε, από μια, θα λέγαμε, άσκηση που είχαμε βάλει στο εργαστήριο να καλύπτουμε στην πόλη μου, εκεί πια ο καθένας με τη ματιά του εντόπισε αυτά που πραγματικά κουβαλούσε μέσα του και βγήκαν στην επιφάνεια μου. Λοιπόν, μετά από αυτό, η Ήρα αποφάσισε ότι θα κάνει αυτό το project. Και βέβαια πήρε άδεια από το Δήμο και όλο αυτό για να μπορέσει να τυπώσει μέτρα, τα μελάνωσε, πήρε τα τυπώματά της, τα καθάρισε μετά πάλι, έτσι, έγινε μια ολόκληρη ιστορία εκεί και ήταν και σαν performance μας, την ώρα που μελάνωνε. Έπρεπε βέβαια τεχνικά να βρει μεθόδους που να τυπώνει τα μέτρα χωρίς να στεγνώνει το μελάνι και να μπορεί και όλα να παίρνει και το αποτύπωμα από κάτι το οποίο δεν το έχει χαράξει και που δεν ήξερε τι μαύρα και τι γκρι θα τη δώσει. Και μετά βγήκε μια ολόκληρη ατομική έκθεση με μέτρα πολλά από αυτή την ιστορία της οδού Φιλής. Και βέβαια εδώ βγαίνει δικαστικό αποτέλεσμα. Επάνω είναι αναγνωρίσιμο ότι είναι κάποιο πλάκε, και κάτω είναι μια σύνθεση πολύ πιο αθέντη. Τι να μεγάλε πλάκε, έτσι. Ή είναι σπαναδόρμα.